Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για την προετοιμασία εκτυπώσεων. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την προεπισκόπηση ενό πίνακα, μια έκθεση σε την προεπισκόπηση εκτύπωσης τους, την αλλαγή στον προσανατολισμό της έκθεση από οριζόντιο σε κατακόρυφο ή του μεγέθου χαρτιού εκτύπωση, την εκτύπωση μια σελίδα επιλεγμένων ή επιλεγμένων εγγράφων ενό συνολικού πίνακα, την εκτύπωση όλων των εγγραφών ή συγκεκριμένων σελίδων χρησιμοποιώντας μια διάταξη φόρμας, εκτύπωση των αποτελεσμάτων ενός ερωτήματος, εκτύπωση συγκεκριμένων σελίδων μιας έκθεσης ή ολόκληρης ακόμα της έκθεσης. Ε, αρχικά θα ξεκινήσουμε, ανοίξουμε έναν πίνακα από τους πίνακες που είναι διαθέσιμοι εδώ. Με διπλό κλικ ανοίγουμε τον... φόρμα άνοιξα, πάμε στους πίνακες και ανοίγουμε τον πίνακα μαθητές έχουμε τον πίνακα αυτόν ανοιχτό μπροστά μας και μπορούμε να πάμε από το μενού αρχείο να επιλέξουμε την διαταγή προεπισκόπηση εκτύπωσης έτσι ώστε να δούμε τον πίνακα όπως ακριβώς πρόκειται να εκτυπωθεί. Ας κλείσουμε την προεπισκόπηση του πίνακα μαθητές. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε να επιλέξουμε μία φόρμα ανοίξουμε τη φόρμα μαθητές και να πάμε από το μενού αρχείο στην προεπισκόπηση εκτύπωση της φόρμας έτσι ώστε να δούμε πως πρόκειται να εκτυπωθεί η φόρμα μας με όσες σελίδες έχει εδώ ας κλείσουμε και τη φόρμα και με την ίδια λογική μπορούμε να ανοίξουμε την έκθεση μαθητές όπως βλέπετε εδώ ούτως ή άλλως η εκθεση οταν ανοίγει, ανοίγει σε προεπισκόπηση εκτύπωσης την αφαίρεσαι ουσιαστικά την έκθεση τώρα ή μπορούμε απευθείας από εδώ να πατήσουμε προεπισκόπηση της έκθεσης που έχουμε επιλεγμένη κλείνουμε από εδώ πάμε ξανά στους πίνακες ε, μάλλον για την έκθεση που είχαμε ανοίξει προηγουμένως σε προ, προεπισκόπηση εκτύπωσης έχουμε την δυνατότητα και μόνο για την έκθεση να καθορίσουμε από την διαμόρφωση σε σελίδα τα περιθώρια όπως βλέπετε εδώ την, να, την σελίδα να αλλάξουμε τον προσανατολισμό από κατακόρυφο σε οριζόντιο ας επιλέξουμε εδώ οριζόντιο και από εδώ να επιλέξουμε το μέγεθος χαρτί το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε παράδειγμα β5 ας βάλουμε ξανά αυτό που ήταν. Από εδώ μπορούμε λοιπόν και αλλάζουμε το, το προσανατολισμό της έκθεσης κατά την εκτύπωσή της αλλά και το μέγεθος του χαρτιού πάνω στο οποίο πρόκειται να εκτυπωθεί. Πατάμε το κουμπί OK και βλέπετε και το αποτέλεσμα στην προεπισκόπηση της έκθεσης. Ας το κλείσουμε από εδώ και πάμε τώρα ε, να επιλέξουμε κάποιον πίνακα, να ανοίξουμε τον πίνακα και να δούμε πώς μπορούμε να εκτυπώσουμε τον πίνακά μας. από το μενού αρχείο επιλέγουμε την διαταγή εκτύπωση από εδώ καθορίζουμε το όνομα του εκτυπωτή και εδώ καθορίζουμε αν θέλουμε να εκτυπωθούν όλες οι σελίδες ή ε, ανάλογα με το πόσες σελίδες εκτύπωσης έχουμε σε περίπτωση που έχουμε περισσότερες από μία σελίδα και περισσότερες εγγραφές να καθορίσουμε από μια σελίδες και περισσοτερες εγγραφες να καθορισουμε απο έως ποια σελίδα μπορούμε να εκτυπώσουμε μπορούμε να πούμε από την 2 έως και την 6η σελίδα ή αν θέλουμε μόνο τη δεύτερη σελίδα να το πούμε από την 2 έως την 2 σελίδα πατάμε το κουμπί άκερο και εδώ φυσικά έχουμε το πλήθος των αντιτύπων όπως λογικά πρέπει να γνωρίζετε θα μπορούσαμε φυσικά να επιλέξουμε κάποιες συγκεκριμένες εγγραφές ας επιλέξουμε αυτές εγγραφές με τον τρόπο τον οποίο είδατε και από το μενού αρχείο την διαταγή εκτύπωση έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τη ρύθμιση για επιλεγμένες εγγραφές σε όσα αντίτυπα θέλουμε με, την, με, με σκοπό να εκτυπώσουμε μόνο τις συγκεκριμένες επιλεγμένες εγγραφές που έχουμε από τον πίνακα μαθητές. Ας κλείσουμε τον πίνακα μαθητές και πάμε τώρα να δούμε σε κάποιο ερώτημα υπάρχει το ερώτημα ποσό πληρωμής αν εκτελέσουμε το ερώτημα αυτό τότε με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε από το αρχείο εκτύπωση και όπως είπαμε και προηγουμένως για τον πίνακα, ό,τι είπαμε για τον πίνακα ισχύει και το, για τα αποτελέσματα του ερωτήματος. Αν επιλέξουμε όλες, θα εκτυπώσει όλες τις σελίδες αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου ερωτήματος, σελίδες από ένα έως τις σελίδες που θέλουμε, οι επιλεγμένες εγγραφές, τις εγγραφές που έχουμε επιλέξει από εδώ να εκτυπωθούν μόνο αυτές. Και φυσικά αντίτυπα και πλήθος αντιτύπων. Ας κλείσουμε το ερώτημα με την ίδια λογική μπορούμε να ε, εκτυπώσουμε μία έκθεση, τι εγγραφέ ουσιαστικά μία έκθεση. Αν πάμε από το μενού αρχείο, επιλέξουμε την διαταγή εκτύπωση, τότε αναφερόμαστε εφόσον ε, είναι επιλεγμένη ανοιχτή η έκθεση μα, αναφερόμαστε στην έκθεση. Ό,τι είπαμε για τα προηγούμενα ισχύει και για εδώ, καθώ επίση και για, την, ε, ε, για τι εκθέσει ή για τι φόρμε. Ανοίγουμε την ε, έκθεση μαθητέ και από το αρχείο εκτύπωση μπορούμε να καθορίσουμε όπως και προηγουμένως απλά δεν υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουμε συγκεκριμένες εγγραφές όταν εκτυπώνουμε έκθεση όπως στις, στους πίνακες στα ερωτήματα και στις φόρμες εδώ μπορούμε ε, να χρησιμοποιήσουμε είτε το όλες, όλες τις σελίδες είτε να καθορίσουμε από ποια έως ποια σελίδα θέλουμε να γίνει η εκτύπωσή μας Αυτά για τις ε, εκτυπώσεις υπάρχει μια άλλη ρύθμιση Α, από το μενού αρχείο για την εκτύπωση αν και πλέον δεν θεωρείται ότι είναι στην ύλη σε περίπτωση που δεν έχουμε διαθέσιμο εκτυπωτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διαδικασία εκτύπωσης σε αρχείο υπάρχει περίπτωση παλαιότερα το ζητούσαν στις εκστάσεις, τώρα πλέον επειδή υπάρχει δεν τότε ελέγχουν ερωτήσεων για τις εκτυπώσεις δεν χρησιμοποιείται αυτά αλλά καλό είναι να, το, να πάρουμε μια γεύση για το τι ακριβώς είναι η εκτύπωση σε αρχείο λοιπόν πατάμε το κουμπί OK και ουσιαστικά δημιουργούμε ένα αρχείο εκτύπωσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες μονοπάτι αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα αρχείο εκτύπωσης στο σκληρό δίσκο με όνομα ε, test και επέκταση pme φυσικά αυτό θα μας ζητηθεί ουσιαστικά αποθηκεύουμε την έκθεση με τις ρυθμίσεις που κάναμε για την αποθήκευση της έκθεσης στον φάκελο στον σκληρό δίσκο με όνομα archiotest.pme πατάμε το κουμπί ok και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε ένα αρχείο στον σκληρό μα δίσκο με όνομα ε, Tested TestedPierney. Δεν εκτυπώσαμε, απλά δημιουργήσαμε το αρχείο. Αυτά για το συγκεκριμένο μάθημα. Ε, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.